τώρα η σέντρα στην περιοχή, σταθερά ο Μολ. Στο 3. Είναι εκεί κοντά του ο Μπάρτι που κάνει πίσω βήματα. Ο Παρούτης μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το γύρισμα στον Γκερέρο που στέλνει την μπάλα έξω. Όσο λίγο πέρασε πάνω από τα δοκάρια η μπάλα στο σιούτ του Γκερέρο. Ο Γκερέρο εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ, 0-1 η ανόρθωση. Το πήγε απευθείας ο Γκερέρο, ήταν πανέμορφη εκτέλεση, φάουλ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μολ. Οι παίκτες της κυρίας πανηγυρίζουν το πρώτο γκολ στο Μακάριο. Στο 17ο λεπτό ο Γκερέρο ήταν αυτός που έχασε την ευκαιρία στο 4 και σκόραρε λίγα λεπτά αργότερα. Δείτε εδώ ξανά, στέρνει την μπάλα στο παραθυράκι, κανένα περιθώριο αντίδρασης από τον Μολ. Και αν είχε πίεση ο Ολυμπιακός πριν την σέντρα, τώρα έχει περισσότερη. Έχει βεβαίως και μπόλικο χρόνο μπροστά του να αντιδράσει. Η ανόρθωση πιστοποιεί την ανωτερότητά της στα πρώτα λεπτά με έναν γκολ από τον Γκερέρο. Ξανά και ξανά πανέμορφη εκτέλεση. Παρούτη που είναι γρήγορος και είδε τον Μράς που έχει ευκαιρία. Προσεγγίζει την περιοχή ο Μράς, κρατά την μπάλα στην κατοχή του, περιμένει Χριστοφή. Το γύρισμα στον Παρούτη, το πλασέ, το βγάζει ο Μολ. Το πλασέ του όμως σταμάτησε στον Μολ. Μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Ο Φερέιρα και ο Κορωμά, νικητής, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Η σέντρα στην περιοχή, λοκάρει ο Λόρια. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα προς την εστία, ήταν παίκτες εκεί που περίμεναν. Ο Ψύχας εκτέλεσε, η κεφαγιά πάνω από τα δοκάρια από τον Κορωμά. Πρώτος στην μπάλα, δεν βρήκε τον στόχο. Ο Ψύχας εκτελεί, ο Λόρια με πίσω βήματα μπλοκάρει. Κυριάκου εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λόρια σταθερά. Ο Ολυμπιακός βγαίνει στην επίθεση με Γιακουμάκη, ανεβαίνει ο Ψύχας και ο Κορωμά. Ο Ψύχας εντός περιοχής στο γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από δύσκολη γωνία ομολογουμένως. Προσπάθησε να νικήσει τον Λόρια. Χαραλάμπους. Κα. Για τον Πεχλιβάνη που ανέβηκε από αριστερά. Κάνει την σέντρα στην περιοχή. Για την κεφαγιά. Κάτω ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Εκτέλεσε ο Κυριάκου, κεφαγιά προς τα πίσω πάνω από τα δοκάρια, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κυριάκου στέλνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαγιά στα δίχτυα, 1-1. Είναι ο Έσελινγκ στο 55, Ολυμπιακός φέρνει το μάτς στα ίσα με τον Μπέρτ Έσελινγκ, ανενόχλητος εντός περιοχής, με καρφωτή κεφαγιά, ισοφαρίζει. Ιστοποιεί αυτή την διάθεση που λέγαμε νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Βρίσκει νωρίς τον γκολ της ισοφάρισης με έναν κεντρικό αμυντικό. Ο πανηγυρισμός του Έσελινγκ και το παιχνίδι στα ίσα. Ξανά και ξανά τον γκολ του Έσελινγκ. Τους νίκησε όλους. Ο Μπαϊσίνιο ήταν αυτός που προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Δεν τα κατάφερε. 1-1 Ολυμπιακός. Έλα Μαρίνα. Λοιπόν, έτσι στα γρήγορα οι αλλαγές της ανόρθωσης. Κορέια και Γουαρίς μπαίνουν στο παιχνίδι για να αποχωρήσουν Κίκο και Χριστοφή αντίστοιχα. Αξίζει να αναφέρουμε, Ανδρέα, ότι ο Έσελινγκ ήταν και ο ποδοσφαιριστής που σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ, εκείνο το νικηφόρο 1-0. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαγιά προς τα πίσω. Είναι κατοχή για την ανόρθωση. Και ο Μουκτάρης βαθιά μπαγιά για τον Κορωμά. Μπάλα μένει εκεί που ο Γιακουμάκης κάνει το σούτ έξω. Χαραλάμπου σήκωσε κεφάλι, περιμένει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν τον βρίσκει, κράτησε, γύρισε στον Πεχλιβάνη. Σέντρα στην περιοχή, το στόπ του Κορωμά που πήγε για το γύρισμα, ο Λόρια. Πάμε κάτω στην Μαρίνα, Φερέιρα. Παρούτης μπαίνει στην περιοχή, μία πτώση, πέναλτι. Ο Έσελινγκ νομίζω είναι στην φάση και ο Κυριάκου, νομίζω για τον Κυριάκου είναι η παράβαση, θα δούμε ξανά εδώ.
Στην συνέχεια βρήκε την μπάλα ο Κυριάκου. Έβαλε το πόδι. Με τον Γκερέρο που εκτελεί για το 2-1 στο 72ο γκολ για την ανόρθωση. Δεύτερο για τον Γκερέρο και πάλι μπροστά στο σκορ η ομάδα της Αμοχώστου. 20 λεπτά πριν το τέλος η ανόρθωση προηγείται εκ νέου. Τώρα η εκτέλεση του φάουλ από τον Κυριάκου. Ένα σούτ από τον Σλόκαρ λίγο έξω, κόρνερ είναι. Στην εκτέλεση, κεφαγιά μένει ο Λόρια εντυπωσιακά. Στο προς την εστία, τιματάς νομίζω ήταν, ναι. Κόρνερ ήρθε η σοφάριση του Ολυμπιακού. Τώρα ο Κυριάκου στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Μπάλα πάει προς τα πίσω και πάλι από ο Λόρια. Η σέντρα από τον Κορέια πάει ο Αρίς να μπει στην φάση. Αλλά φεύγει παράλληλα έξω.